εις πολλά Χαρούμενα και ευλογημένα από το Θεό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πατοκράτορα Κύριο που μας αξίωσε με τις πρεσβείες του νοικοκύρια αυτής της μονής, του Αγίου Δαβίδ και του Αγίου Ιακώβου και με τις προστασίες των Αγίων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στο ευλογημένο σπίτι του οποίου βρισκόμαστε και με τις ευχές του μακαριστού Αγίου Διαλυντός μας, Πατρός Κυρίλου. Τον ευχαριστούμε που μας βοήθησε όλους εσάς και εμάς να συναχθούμε επί το αυτό σήμερα για να τιμήσουμε τη σύναξη. Συναχθήκαμε εμείς για να τιμήσουμε τη σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και όλων των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Αγγελικές δυνάμεις είναι άειλα πνεύματα λειτουργικά που ακαταπάστως δοξολογούν το όνομα του Θεού και αποστέλλονται από τον Θεό σε διακονία ημών των ανθρώπων. Άπειρα είναι τα παραδείγματα και οι αναφορές τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη, τόσο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ όσο και του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, του Αρχαγγέλου των χαρούμενων ειδήσεων που διεικόνισαν σε αποστολές του Θεού και μάλιστα και στο μυστήριο της εσάρκου οικονομίας του Θεού για τη σωτηρία ημών όλων των ανθρώπων. Το 1961 ο τότε μακαριστός ηγούμενος Άγιος Γέροντας ήταν και αυτός, συκοφαντήθηκε, διώχθηκε, υπέστη πολλά, όπως μας έλεγαν προχθές και οι μοναχές από το Γαλατάκι που ήρθαν και προσκύνησαν τα λείψανά του. Τι τράβηξε αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Το 1961 λοιπόν αποφάσισε να τιμήσουν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ εις ανάμνηση του εγχώνες θαύματος. Το θαύμα αυτό, όπως είπαμε και χτες, αλλά για αυτούς που δεν ήταν, να το υπενθυμίσουμε, έγινε στη Μικρά Ασία, στη Φρυγία. Εκεί υπήρχε ένα αγίασμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στο οποίο προσέτρεχαν ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, ασθενείς και με άλλες ταλαιπωρίες, και έβρισκαν την ίαση και την υγεία τους. Όμως κακόφρονες άνθρωποι θέλησαν να καταργήσουν αυτό το αγίασμα. Κάναν πολλές προσπάθειες. Η τελική του προσπάθεια ήταν να ενώσουν τρεις ποταμούς, πόσα ποτάμια δεν έχει εκεί η Μικρά Ασία, τρεις ποταμούς να τους ενώσουν και τα νερά των τριών ποταμών να τα κατευθύνουν επάνω στο αγίασμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ για να το καταστρέψουν. Μα ο Αρχάγγελος που φροντίζει όλο τον κόσμο, δεν θα φρόντιζε το αγίασμά του, ειδοποίησε τον μοναχό που διακονούσε να βγει έξω και ο ίδιος με το δόρυ του εκτύπησε, όπως δείχνει εκεί η εικόνα στον πρόναο, εκτύπησε στη γη, πάνω στο βράχο και άνοιξε μια τρύπα, ένα χωνί και όλα τα νερά των ποταμών χωνεύτηκαν μέσα εκεί στη γη χωρίς να υποστεί καμία βλάβη το αγίασμα. Προς τιμή λοιπόν και εις ανάμεσα από το θαύματος ο Πατρινικόνιμος ήθελε να ανεγείρει ναό. Πήρε τον πατέρα Ιάκωβο, τον τότε πατέρα Ιάκωβο και σήμερα Άγιο Ιάκωβο, και ήρθαν εδώ πιο κάτω, πιο εκεί και βάλανε πασαλάκια στο μέρος που υπέδειξε ο ηγούμενος. Το βράδυ που πήγε στο κελάκι του ο Άγιος Ιάκωβος, του εμφανίζεται ένας αστραφόμορφος, ξανθός, ωραιότατος και ολόλαμπρος νέος με το σπαθάκι του να γυαλίζει και του λέει «Πάτερ Ιάκωβε, είμαι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ».
το σπίτι μου θα το κάνετε εκεί που εγώ θα σας υποδείξω, όχι εκεί που έβαλε ο ηγούμενος τα πασαλάκια. Πράγματι το πρωί κατέβηκε ο Άγιος Ιάκωβος, όπως έλεγε, και βρήκε τα πασαλάκια μετατοπισμένα εκεί που είχε υποδείξει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Πέρασε η μέρα, το βράδυ στο κελάκι του ο Άγιος Ιάκωβος με δεήσεις, με ηκεσίες, με γονικλησίες, ώσπου του εμφανίζονται δύο ολόλαμπροι νέοι, απαστράφοντας, και του λένε: «Είμαστε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και Γαβριήλ. Το σπίτι μας δεν θέλουμε να το φτιάξετε με λάσπη και με άχυρα, αλλά το θέλουμε με άμμο, με ασβέστη και ξύλα, και στη σκεπή όχι τσίγκους, κεραμίδια. Μα πού θα τα βρούμε αυτά τα υλικά, Αρχάγγελη Μιχαήλ και Γαβρίλη, ο Άγιος Ιάκωβος? Τόση φτώχεια έχει το μοναστήρι μας, 1961, και δρόμος δεν υπάρχει βολικός για να μεταφερθούν τυχόν υποδομικά υλικά. Μη στενοχωρήσει», του είπα. «Το βράδυ ο Θεός θα βρέξει βροχή καταρακτόρη, όπως έκανε απόψε». Καταρακτόρη βροχή απόψε είχαν εμείς εδώ, δεν ξέρω εσείς που ήρθατε. Και τώρα είναι χαρά Θεού. Είναι ένας καιρός μάλιστα που αρέσει το δεσπότη μας. Μια που είναι και ο σεβαστός του πατέρας εδώ και τα αδέρφια του. Είχε προχθές του Εσύ Δαβίδ που ήταν έτσι, ο καιρός, ο καιρός, και λέει: «Αυτός ο καιρός πολύ μ' αρέσει, ο φθινοπορεινός». Έτσι λοιπόν έκανε καταρακτόρη βροχή εκείνο το βράδυ και κατέβασε εδώ στη Ρεματιά δίπλα μεγάλη ποσότητά μου, την οποία, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, την κοσκίνησε και με τα ζώα, με συγχωρείτε, με το μουλάρι, τα μετέφερε εδώ. Και φώτισαν οι αρχάγγελοι κατοίκους από τα γύρω χωριά και φέραν τα οικοδομικά υλικά και χτίστηκε αυτός ο ναός. Αυτόν τον ναό η αγάπη των πατέρων, επειδή όμως καλή ώρα κάθε χρόνο μαζεύεται κόσμος, ήταν πολύ μικρός ο ναός, να φαίνονται οι παλαιοί τείχοι. Και το ιερό δεν ήταν αυτό, το ιερό έμεινε κάπου εδώ. Θέλησε η αγάπη των πατέρων να το ανακαινήσει, να το επεκτείνει λιγάκι, αλλά να συντηρήσει ό,τι υπήρχε παλαιό. Και η τύχη και τα πλακάκια, ακόμα και το τέμπλο. Αυτό ήταν το τέμπλο που έκαναν οι πατέρες και εκείνη την εποχή. Απλώς τα συντηρήσαν. Και με την αγάπη και τη βοήθεια και τη δική σας, του αρχιτέκτονος μηχανικού που είναι εδώ, ο καλός ο Μάριος, με την Ισιδώρα, τη γυναίκα του και τη Μαρία του, και αυτή είναι εκπαιδευόμενη πάνω σε αυτά. Με την αγάπη εδώ του Δημήτρη και της Σοφίας, την ηλική του συμπαράσταση και της οικογένειας τους, μια που έχουν και τα λείψανα του παιδιού τους, του Νίκου, ένα νέο παλικάρι 20 ετών που έφυγε από αυτοκινηστικό και πέραν τα λείψανα του οι γονείς τους εδώ, με την ευλογία του Αγίου Γέροντος Κυρίου, με την αγάπη όλων σας, με την βοήθεια και τη συμπαράστασή σας, κάναμε χθες τα θηρανίξια και σήμερα τελέσαμε το μυστήριο των μυστηρίων. Αυτό που αγιάζει, που ζωοποιεί, που σώζει όλους εμάς. Για όλες αυτές τις δωρεές, για τη συμπαράσταση των αρχαγγέλων στη ζωή μας, ο καθένας μας έχει τον άγγελό του φύλακα, προστάτη, και γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που είχε το φιλότιμο στην πρώτη γραμμή, έλεγε: «Παιδιά, να φιλοτιμούμαστε, να αγωνιζόμαστε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να μην θλίβουμε τον άγγελο φύλακά μας, ο οποίος μας προστατεύει και μας συνοδεύει σε αυτή τη ζωή, αλλά και κατά την άνοδο της ψυχής μας, όπου θα διεκδικούν οι δαίμονες στην ψυχή μας, και με αλήθειες και με ψέματα, αλλά η παρουσία των αγγέλων, η κρατεά βοήθεια και προστασία της Παναγίας μας θα μας λυτρώνει και θα μας γλιτώνει από τα νύχια των δαιμόνων, οι οποίοι και αυτοί τι ήτανε, άγγελοι ήταν. Ο Εωσφόρος που είναι ο αρχηγός των δαιμόνων ήταν ο αρχηγός των αγγέλων, ο πλησιέστερος προς το Θεό, αλλά
τι έκανε. Άφησε το αυτεξούσιό του, την ελευθερία του, να στραφεί προς την υπερηφάνεια, προς τη ματαιοδοξία και να πει «Θα γίνω κι εγώ Θεός, θα βάλω το θρόνο μου πάνω από το Θεό». Αλλά ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, υπερηφάνης αντιετάσσεται, ταπεινής δεν τη δώσει καλή. Και όταν στους αγγέλους συνέβη αυτό, έλαβαν ένδικον μισθαποδοσίαν, λέει, για αυτήν την ανυπακοή τους, για αυτή την ανταρσία τους, πόσο μάλλον σε εμάς τους κοινούς θνητούς ανθρώπους, όταν κάνουμε αποστασία από το Θεό. Θέλει πολύ προσοχή σε όλα. Είναι δύσκολες οι εποχές. Πολλά ακούγονται, πολλά θέματα εγείρονται. Η καλύτερη στάση όλων μας, προσευχή και ταπείνωση. Και ο Θεός θα στείλει τη χάρη. Η Παναγία θα σκεπάσει την Ελλάδα μας, όπως τη σκέπαζε όλα τα χρόνια. Οι Αρχάγγελοι το ίδιο. Για σκεφτείτε, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ 40 ολόκληρα χρόνια προστάτευε και καθοδηγούσε το λαό του Ισραήλ μέσα στην έρημο, κατά τη διάβασή του από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Ευαγγελίας. Δεν βαρέθηκε ούτε μια μέρα. Το ίδιο κάνουν οι Αρχάγγελοι, οι Άγγελοι, μας συνοδεύουν, μας προστατεύουν όλοι μας. Σε εμάς εναπόκειται να δούμε τι θέλουμε. Ποιον δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Το δρόμο του Θεού ή τον άλλο το δρόμο που δεν κάνει ούτε να τον αναφέρουμε ούτε για αστείο. Όμως, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύπρος, αν δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού και κυρίως, αδελφοί μου, συγχωρέστε μου θα το πω, αν δεν έχουμε συγχωρητικότητα, τότε λέει, έλεγε ο Άγιος Κύριος, όταν λέμε το Πάτερ ημών, και εκεί μέσα λέει άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και δεν συγχωρούμε εμείς, τότε για πατέρα μας έλεγε, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, για πατέρα μας λέει, δεν έχω με το Θεό, αλλά, με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, το διάβολο. Παρακαλούμε τον Άγιο Δαβίδ, τον Άγιο Ιάκω, τον Άγιο Γέροντα Κύρλο, τον μακαριστό Άγιο Γέροντα Πατέρα Νικόδημο, όλους τους πατέρες που αγωνίστηκαν και ευαρέστησαν το Θεό σε αυτό εδώ το μοναστήρι, τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβρίλ και όλους τους αγγέλους και όλους τους Αγίους μας, εξαιρέτως τη γλυκιά μας μανούλα, την κυρία Θεοτόκο, να μην αφήσει κανένα μας έξω του νυμφώνος Χριστού. Όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, να μας βοηθήσουν, να μας παραλάβει ο Θεός εν μετανία και εν εξομολογήσει και να μας κατατάξει κάπου, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκος, εκεί στο φως της ζωής. Και εκείνος έλεγε σε μια αγκρίτσα να με βάλει ο Θεός. Αλλά ο Θεός φαίνεται τον έβαλε στο κέντρο του Παραδείσου για να βλέπει καλύτερα τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους μας. Και όπως φαίνεται και εκείνος και ο Άγιος Δαβίδ και ο Άγιος Γέροντας Κύρλος είναι δίπλα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, γι' αυτό ακούγονται πολλά άμπολα θαύματα των Αγίων μας. Ευχόμεθα η χάρη τους να σας σκεπάζει όλους. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας, για τη συμμετοχή σας. Θα μας συγχωρείτε που σας κουράσαμε. Η χάρη του Θεού, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, όλους σας να σας χαρίζει υγεία, χαρά και ευλογία τον Άγιο. Διεχώς των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.